κάνετε ειδικό ενδιαφέρον για τη φαρμακευτική. Μου άρεσε και η επιστήμη, η βιοσιατρική. Επί ο μαθητευόμενος είχε ένα κολέγιο τότε η Αφρικιακή κυβέρνηση και έβγαζε φαρμακοποιούς με απλές εξετάσεις. Πότε πήγαινε για σπουδές στο κολέγιο αυτό? Το 1934. Και παράλληλα δουλεύετε και στο φαρμακείο ως μαθητευόμενος και ήσασταν και φοιτητής. Ναι, και έκαμε και στο νοσοκομείο την πρακτική εξάσκηση. Μάλιστα. Πείτε να δουλέψετε κάπου αλλού. Δούλεψα 10 χρόνια σε συγγενή μου. Πού δηλαδή, σε φαρμακείο? Φαρμακείο. Ως υπάλληλος, δεν ήταν δικός σας το φαρμακείο. Όχι. Και δουλέψατε σε αυτό το φαρμακείο που... 10 χρόνια. Που το 1944. Και το 1944 ανοίγεται το πρώτο δικό σας φαρμακείο. Τελικά πώς αποφασίσετε 10 χρόνια μετά να ανοίξετε δικό σας φαρμακείο? Το είχα στο σκοπό μου και προετοιμάζω. Ήμουν εγγεγραμμένος σε περιοδικά φαρμακευτικά και προετοιμάζω μου για χοντρικές πωλήσεις πρώτα, αλλά πρώτα ήθελα να στήσουν τη δουλειά του φαρμακείου όπως και έγινε. Πίσω από εκείνον τον πάγκο φαντάζομαι φτιάξατε πάρα πολλά φάρμακα. Βεβαίως. Το 48 αρχίζουμε αντιπροσωπείες και φέραμε δικά μας ήδη και τα μεταπολούσαμε. Πώς το σκεφτήκετε την εποχή εκείνη? Είδαμε στο πρόγραμμα όταν ήμουν ακόμη υπάλληλα. Ο λαός εδώ λέει αν δεν δουλέψεις τους δούλους δεν γίνεσαι αφέντης. Και αυτό σημαίνει ότι μια ενασχόληση, απασχόληση και εκμάθηση να πούμε μια δουλειά ωφελεί πάρα πάρα πολύ. Έχετε ακόμα μέχρι σήμερα την άδεια του φαρμακοποιού? Δεν μπορούν να μου την πάρω. Το καλύτερο φάρμακο υπέρ της ζωής είναι η εργασία. Είναι η εργασία. Έτσι. Η κίνηση. Και αυτό το εννοώ και σωματικός. Κίνηση. Ως μάθημα ζωής, τι ήταν εκείνο που εμάθετε στα παιδιά σας εσείς? Την εργασία, την οικογένεια, την αγάπη και το κοινό συμφέρον. Είμαι περήφανος που το λέω και να το λέω ας πούμε να πεθάνω. Η ανάπτυξη της εταιρείας δεν εξαρτάται μόνο από μένα, ο οποίος έδωκα μια γερή βάση να πω. Εξετάζονται από τα ίδια τα παιδιά.